Ο Λόγος του Θεού δεν είναι όπως παλαιότερα που ακούω το σε ένα στενό κύκλο ακροατών στους ναούς, αλλά τώρα ο Λόγος του Θεού, χάρη στο θαύμα της επιστήμης, φτάνει στα πέρα του κόσμου. Ομιλήσει εδώ στη Φλόρινα και ο Λόγος ακούεται μέχρι των Βόρειων Πόλων και των Νότιων Πόλων και μέχρι Αυστραλίας. Μου γράψανε από την Αυστραλία ότι σε ακούμε, λέει, τα κηρύγματά σου, τις κασέτες αυτές που επίδομε, και ευχαριστούνται πολύ και το σπίτι γίνεται ναός Θεού, γίνεται, και το θαύμα αυτό συντελείται διότι το έχει ορίσει ο Θεός. Διότι αν τον ώρα αυτή ακούτε, γιατί ακούτε? Ακούτε διότι υπάρχει ο αέρας. Αν υποθέσουμε ότι αφαιρούμε τον αέρα, δεν ακούτε τίποτα. Μεγάλα τα μυστήρια του Θεού. Επιτρίγων ανέμων, λέγει ο ψαλμοδός, ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Έτσι και μέχρι Αυστραλίας και παντού, και έχουμε βγάλει 200 κασέτες, όπως και ο αγαπητός Νικόλαος ο Θεολόγλος και άλλοι θεολόγοι, 500-600 κασέτες που δίνονται να κυκλοφορούν, και ό,τι εισπράττουμε το διαθέτουμε εξ ολοκλήρου δια τα ιεραποστολικό έργο. Λοιπόν, ορατών και ορατών ακροατήριων, τι έχουμε να είπαμε, αλλά προτού να προχωρήσουμε, θα κάνουμε μια ούτως επίν περίληψη των προηγουμένων κηρυγμάτων, τα οποία μας εξίωσε ο Θεός να κάνουμε κατά το διάστημα αυτό όπου διατελώ συνοδικός, σε επίτροπο συνοδικός. Το πρώτο κήρυγμα που έκαναμε ήταν εδώ στην αίθουσα, ήταν υπογεννητικό, ότι ελάσσε κινδύνο. Ελέχθη στην Ιερά Σύνοδο, δημοσιεύτη, ετυπώθη στα προδικά τα εκκλησιαστικά και έλαβε κυκλοφορία μεγάλη και σχολιάστη πανταχώτε, διότι έχουμε το μεγάλο κίνδυνο, δεν γίνουν πλέον παιδιά. Έχουμε, όπως το είπα, Χιλιάκης, και δεν πάω να το τονίζω, έχουμε τα λιγότερα παιδιά στα Βαλκάνια. Οι Τούρκοι, όπως είπα, το επαναλαμβάνω, το λέγει τα ίδια ούκο κληρών, εμείν δε ασφαλές. Στην Τουρκία ένας Τούρκος πεθαίνει το πρωί, 12 χιλιόντα το βράδυ. Ενώ εδώ στην Ελλάδα ένας πεθαίνει, Έλληνας, και δεν γεννιέται άλλος, δεν φτάνει το ένας. Σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε πλέον ούτε σχολεία, ούτε μαθητάς, ούτε στρατιώτες θα έχουμε, για να υπερασπίσουν τα σύνορα της πατρίδας μας. Είναι μια κατάσταση αθλία. Λοιπόν, το δεύτερο ομιλία που κάναμε είναι ότι κινδυνεύει η Ελλάδα από ένα φοβερό αμάρτημα. Το δε φοβερό αυτό αμάρτημα, το φοβερότερο απ' όλα, είναι η βλαστημία. Είμαστε βλάστημον έθνος. Βλαστημούμε Θεό, Παναγία. Υπενθυμίζω τι είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που είπε να ευρύσει τη μάνα μου, να ευρύσει τον πατέρα μου, να με χτυπήσει, να με δείρεις, να με σκοτώσει, σε συγχωρώ. Να ευρύσει τον Χριστό και την Παναγιά, δεν έχω μάτια να σε δω. Λέει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος αμαρτύρησε στο Κολυκόντασι της Υπήρου, της Βορείου Υπήρου. Ο δε Χρυσόστομος, Ιερός Χρυσόστομος, αυστηρότερος του Κοσμά του Αιτωλού, λέγει τι λέγει. Ότι έχεις γλώσσα, συμβούλεψε το βλάστημο. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Δεν σε ακούει. Τότε έχεις χέρι, χτύπα βλάστημο. Χέρι που θα χτυπήσει βλάστημο, θα γιάσει. Τέλος, δε μοιράσαμε στην ομιλία εκείνη αντιβλασφημικές πινακίδες και θέλω να πιστεύω ότι 500-600 πινακίδες όταν τις λιανίμαστε καταλήλως. Μετά, έκαναμε ένα άλλο κήρυγμα και είπαμε περί διαιρέσεως. Ένα άλλο τέταρτο κήρυγμα διαιρέσεως. Είπαν δύο διαίρεση, συμφορά το έθνος μας, διότι ο Σάκης το έθνος των Ηνωμένων θαυματούργησε. Ο Σάκης ήταν αντιρρημένο, κατεστράφη. Και αναφέραμε τη γνώμη του και μάλλον του εχθρού του γένους μας, ο οποίος ενίσχυσε στη Μικρά Ασία και είπε στο Ντουλουμπουνάρ εκεί, Ντουλουμπουνάρ, ήταν η τελευταία μάχη που έδωσε ο ελληνικός στρατός και προσεπάθησε ο Μέρχος, ο Τούρκος, να καταλάβει τον Ντουλουμπουνάρ. Δεν το καταλάβανε, διότι επάνω στον Ντουλουμπουνάρ ήταν ο πλαστήρας. Και εκεί λοιπόν δόθηκε η μάχη και αυτοκτόνησε ο Μέρχος. Και καταλάβανε κατόπιν τον Τουρλουμπουνά και στήσανε μνημείο. Και όταν ετελούν τα εγγένεια του μνημείου, ήταν και ο Κεμάλ και είπε: μην νομίζετε, λέει, ότι νικήσαμε τους Έλληνες. Οι Έλληνες δεν νικήθηκαν στρατιωτικώς, νικήθηκαν πολιτικώς λόγω της φαγωμάρας που είχαν μεταξύ των. Και είπε ακόμα ότι όπου επολέμησαν οι Έλληνες, όπως ο Πλαστήρας και οι άλλοι, επολέμησαν ως αρχαίοι προγονήτων. Τελευταίο κήρυγμα έκαναμε μετά ένα περίεργο κήρυγμα που το ακούσατε με τα ιδιαίτερα χαρά και συγκινήσεως, και είναι τα ζώα μας διδάσκουν. Αναφέραμε δε
δωδεκάδα ζώων από όλο το ζωικό βασίλειο που είναι θαυμαστά και αυτά με τα ιδιότητα που έχουν κλπ. Τώρα πάμε στο έκτο κήρυγμα. Θα μυστερμηνεύσουμε, θα κάνουμε μια ερμηνεία εισαγωγική για το πιστεύω της πίστεως, όπου ο αγαπητός κύριος Νικόλαος Σωτηρόπουλος έχει κάνει αρκετά κηρύγματα 4-5 επάνω στο μίαν Αγίαν, Καθολική και Αποστολή Εκκλησία. Το πιστεύω είναι έκφραση, σύντομος έκφρασης. Δύο λίγων λέξεων πολλά διακρίνεται για την ακρίβεια, τη μεγάλη ακρίβεια την οποία έχει. Καμία λέξη δεν είναι περίτη. Το 325 συνήθαν οι πατέρες, επικεφαλής των Μέγαν Αθανάσιων, ο οποίος υπεστήριξε. Ήταν και ο Άριος, και ο Άριος είπε, θα υπογράψω κι εγώ υπό ένα όρο. Ποιος ήταν ο όρος του Αριού? Το Αριού όρος ήταν να μην λένε ο Μουσίος, αλλά λέμε ο Μιούσιος, ένα γιώτα, για ένα γιώτα. Και δεν υποχωρούσαν οι πατέρες. Και αφορίστηκε, διότι υπάρχει ενδιαφέρον. Ο Μιούσιος είναι και ο άνθρωπος, ο οποίος για τη κατοικώνα προμιμήσεως, κατοικώνα, αυτό φτάνει στο Μιούσιος. Ο Μιούσιος είναι οι άνθρωποι. Ενώ το ομόσιος είναι μόνο ο Χριστός. Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα, Τριάς Αγία, Τρισύλλια Θεότης, ελέγχει τον κόσμο και εμάς τους αμαρτωλούς. Έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς τερμηνεύσαμε το πιστεύω. Τι να το πιστεύω? Το πιστεύω έχει σημασία μεγάλη. Αυτή τη λέξη τερμηνεύσαμε απόψε. Και παρακαλώ να προσέξετε μικρή και μεγάλη. Και μερικοί από εσάς διατύπωσαν την παράκληση να λέμε αργά το κήρυγμα για να καταλαβαίνετε, να παρακολουθείτε όλοι. Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε προς την σύσταση του κυρίου Σωτηροπούλου που λέει αργά. Και όσο τα λέει αργά και συνεπώς τα αυτιά όλων, μικρή και μεγάλη, καταλαβαίνουν το κήρυγμα. Το πιστεύω. Τι είναι αυτή η πίστη? Η πίστη διαφέρει από τη γνώση. Υπάρχουν πολλά γνωστά πράγματα. Αλλά αυτά τα οποία γνωρίζει ο άνθρωπος και αυτού του 20ου αιώνου το πιστεύω, είναι πολύ ολίγα. Είναι ένα σταγόν στον ωκεανό. Ό,τι είναι ένα σταγόν στον ωκεανό είναι και η γνώση στην οποία λαμβάνει ο άνθρωπος διαφορών πραγμάτων. Η γνώση, μικρός, ελάχιστον η γνώση. Και θυμίστε τον Ιερόν Αυγουστίνο, το οποίο αναξίως φέρω το όνομα, ότι ήθελε να κατανοήσει το μέγα μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Και μελέτησε όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα και κουράστηκε και βγήκε στην παραλία της θαλάσσης και κοίταζε το Χανές Πέλαγος και εκεί είδε στην παραλία ένα μικρό παιδάκι να σκαλίζει το χώμα, να κάνει μια λακκούβα και με ένα μικρό δοχείο να μεταφέρει ένα κουβά, να μεταφέρει νερό από τη θάλασσα. «Τι κάνεις, μικρέ μου?» το ρώτησε ο Ιερός Αυγουστίνος. «Θα διάσω», λέει, «τη θάλασσα». «Τη θάλασσα θα διάσεις?» «Αυτό είναι αδύνατο». «Εάν», λέει, «αδύνατο είναι να διάσω», ήταν άγγελος, δεν ήταν παιδί. Άγγελος. «Εάν», λέει, «μπορεί να διάσεις εσύ τη θάλασσα, αλλά τόσο και εσύ», λέει, «μπορεί να διάσεις το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, ελέησον τον κόσμο και εμάς τους αμαρτωλούς». Μάλιστα, γνώση. Ο δε Σωκράτης προ Χριστού επήγαινε στο μαντίο και ρώτησε ποιος είναι ο σοφότερος των Ελλήνων. Και απήντησε ο σοφότερος των Ελλήνων είναι εκείνος ο οποίος είναι ο Σωκράτης. Και ο Σωκράτης εξήτησε τον εαυτό του και είπε ότι εγώ, λέει, δεν γνωρίζω. Εν είδα, ούτε δεν είδα, δεν είναι τίποτα. Ποτέ ο άνθρωπος, οσοδήποτε για προοδεύσει, έχω ανάγκη της πίστεως. Θέλετε παράδειγμα? Όλοι σας προέρχεται από μάνα και πατέρα. Πού το είδατε, το είδατε? Τον ήπιο δεν μπορεί να μιλήσει. Μόνο απλώς βυζένει, τίποτα άλλο. Μα το ξέρει, ο κοινωνία όμως λέει, έχεις πατέρα τον τάδε και τη μητέρα τον τάδε. Για τις πίστεως. Εάν φύγει η πίστη, όλοι θα αμφισβητήσουμε τους γονείς μας, τον πατέρα και τη μητέρα που μας γέννησε. Έτσι είναι, είναι αυτά. Είναι μυστήριο αυτό. Ο Τόθ, ένας συγγραφέας σπουδαίος της Βουδαπέστης, καθηγητής, έλεγε ότι το μικρό παιδί, λέει, ρώτησε το με τη μάνα, λέει, «Ήμουν μικρός?» «Ναι, παιδί μου, είσαι μικρός». «Πόσο μικρός ήσουν?» «Ήσουν μικρός, με μικρότερος από ό,τι είναι το κεφάλι μιας καρφίτσας». «Πω, λέει, τόσο μικρός είμαι, τόσο μικρός». «Τόσο μικρός είσαι, παιδί μου», λέει. «Και ακόμη είσαι μικρότερος». «Και μέσα στα σπλάχνα μου, σε φύλατα, ο σκόριν οφθαλμού, σε φύλατα 9 μήνες». Έτσι λοιπόν είναι. Και αναπτύσσει το άνθρωπο, μυστήριο όπως αναπτύσσει το άνθρωπο. Μυστήριο. Ένας άπιστος πατέρας να πίστευε στον Θεό.
κλπ. Παρόλα τα επιχειρήματα που έλεγε η γυναίκα και τα κηρύγματα, επίστευσε πότε. Όταν άκουσε το κλάμα του παιδιού του, μέγα μυστήριο που είναι του άνθρωπο, μυστήριο μεγάλο. Λοιπόν, η πίστη είναι αναγκαία, μια ιδέα τη πίστεως. Θα σα δώσουμε τον Κολόμβον, αυτό ο οποίο ανακάλυψε και λένε ότι είναι Έλλην καταγωγή. Ήταν ο Κολόμβος αυτός, ενσυνώθη μέσα στη διέστηση του, υπάρχει διέστηση εκεί. Τι έγινε με τη διέστηση? Ότι υπάρχει πέραν του Γιβραλτάρ. Μέχρι του Γιβραλτάρ θεωρούσαν ότι ήταν ο κόσμος. Πέρα του Γιβραλτάρ είχαν άγια. Ο Κολόμβος είπε όχι, πέρα του Γιβραλτάρ υπάρχει μια μεγαλύτερα χώρα και Ήπειρος. Επιτέλους έπεσε τους βασιλείς της Ισπανίας, έφτιασε καράβι, μπήκαν μέσα οι ναύτες. Ταξίδευαν, κουράστηκαν. Ήθελαν να τον θεωρούσαν τρελό, ήθελαν να τον ρίξω στη θάλασσα να τον πνίξω, αλλά επιτέλους υπέμενε και εδώ είναι η νέα χώρα, η μεγάλη Ήπειρος, η Αμερική. Οι αγνώμονες οι κάτοικοι εκεί δεν τον ονόμασαν Κολομβία, όπως έλεγε τον Κολομβία, αλλά τον ονόμασαν Αμερική. Και θαύμασε εκεί. Και το σπουδαίο ακόμα απ' όλα είναι ότι οι πρώτες λέξεις που είπαν οι άγριοι, τι είπανε, ήρθε εκείνος. Χριστός, ναι, το Χριστό, περίμενε και αυτό το Χριστό, προδοκία των εθνών. Μάλιστα, έτσι λοιπόν η ιδέα της πίστεως έχουμε και απόδειξη είναι και όλα. Το μικρό πάει σχολείο, πρέπει να πιστεύσει στα αυτά που λέει ο διδάσκαλος. Αν δεν μπορεί να μάθει τίποτα. Γίνεται φοιτητής, τι συμβαίνει, γιατί μιλάτε, θέλετε τίποτα, θέλετε να τα λέμε αργότερα. Γιατί δεν ακούτε? Πού είναι ο κύριος? Ο κύριος Λιάκος, δεν ακούνε, παιδάκι μου. Δεν ακούνε, γιατί δεν ακούνε? Πες το, άνοιξε την πόρτα. Δεν ακούνε, παιδάκι μου. Δεν ακούνε. Λοιπόν, συνεπώς, τα φωνάζουμε περισσότερο και συντομότερο. Λοιπόν, τι λέμε εδώ πέρα, η ανάγκη της πίστεως παντού. Γίνεται κανείς επιστήμονο, φυτάει στα πανεπιστήμια. Η γνώση είναι ολίγη. Πάνω στα διάφορα ζητήματα έχει άγνοια ο άνθρωπος. Και οι επιστήμες τελειώνουν που τελειώνουν. Είναι στα λεγόμενα αξιώματα. Τι λέγονται αξιώματα? Προτάσεις που δεν έχουν αποδείξεις. Έτσι. Ώστε και Αϊνστάιν να γίνεις, δεν πρόκειται να γνωρίσεις τα μυστήρια τα οποία κρύπτει ο κόσμος, ολόκληρα μυστήρια. Και το ανθρώπινο σώμα είναι μυστήριο. Και τα πάντα είναι μυστήρια. Και ο οφθαλμός του ανθρώπου, ο Σωκράτης επίστευε ότι μόνο εάν είδαμε τον οφθαλμό του ανθρώπου, πιστεύουμε πως είναι τέλεια φωτογραφική μηχανή. Και αν με πείσετε ότι μια φωτογραφική μηχανή είναι έτσι, έγινε έτσι, τότε εγώ θα πιστεύσω ότι τα μάτια έφτιασε, έγιναν μόνα τους. Θείο δημιούργημα. Τα αυτιά επίσης είναι ότι είναι αυτό πάνω στο βίτσι, έχουμε αυτό που λέγουν ραντάρ και ακούει μακριά τα ξεχωριστά αεροπλάνα. Ραντάρ είναι και τα αυτιά του ανθρώπου και όλη η γέννη υπόσταση του. Και μέσα ο άνθρωπος έχει τρώει χορτάρι, τρώει διάφορα φαγητά, γίνεται αίμα. Μέχρι σήμερα η επιστήμη δεν μπόρεσε να κατασκευάσει αίμα. Αντίνατο. Όλα διδάσκουν ότι υπάρχει Θεός. Πίστη λοιπόν χρειάζεται. Και το η θρησκευτική ενία πίστη, ποιο την ορίζει? Ο Παύλος ο Απόστολος, που στο 11ο κεφάλαιο, τι λέγει, στο διαβάζει το 11ο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή, λέγει ότι η πίστη ζεστή ελπιζομένων υπόσταση, έλεγχος πραγμάτων βλεπωμένων. Μάλιστα, πιστεύουμε ότι υπάρχουν όλα τα προβλήματα, τα άπειρα προβλήματα τα οποία έχει ο Θεός και τα οποία τα πιστεύει. Αναφέρεται εκεί μέσα παραδείγματα πολλά, 15 και πλέον παραδείγματα ηρώων, στον οποίο είναι ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι το γέρος. Γέρος ο Αβραάμ, γριά η γυναίκα του, η Σάρα, παιδιά δεν κάνουν και όμως γέννησαν παιδιά για το θαύματος του Κυρίου. Επίσης ο Αβραάμ κατοικούσε σε ξένη χώρα και τον διέταξε να πάει μακρινά σε χώρα, να άλλη χώρα, και μετέβη και επίκουσε και έγινε γενάρχης. Επίσης το χειρότερο απ' όλα του είπε ότι τον Ισαάκ θα τον θυσιάσει. Και ήταν πρόθυμος να θυσιάσει τον Ισαάκ. Και άλλα ονόματα που έρχονται να κάνουμε ένα κήρυγμα ολόκληρο, παρουσιάζονται στην πίστη των άλλων προσώπων του κεφαλαίου αυτού. Πίστης λοιπόν χρειάζεται.
Πίστης. Πίστης χρειάζεται. Και πίστεως, πίστεως, θερμής πίστης, όχι νεκράς πίστεως. Θερμή πίστη είχε από τα Ευαγγέλια ο Κατόνταρχος. Ο Κατόνταρχος εκείνος ο οποίος εισθένησε ο δούλος του υπηρέτης και έδειξε ενδιαφέρον μεγάλο και πήγε και παρακάλεσε τον Χριστό να τον θεραπεύσει. Εδώ λέει θα τον θεραπεύσω, θα έρθω στο σπίτι σου. Δεν είμαι άξιος, είναι υπό την στέγη μου εισέρτης. Πράγμα το οποίο το θυμάται και η Εκκλησία μας στη Θεία Κοινωνία. Δεν είμαι άξιος να εισέρθει στα βάθη της υπάρξης μας ο Χριστός η Θεία Κοινωνία. Και είπε, δεν ανάγκη να έρθει στο σπίτι μου. Εγώ είμαι αξιωματικός, διοικός στρατιώτας. Λέγω στον ένα να κάνει το άλλο και όλοι οι στρατιώτες εκτελούν το θέλημά μου. Όπως στρατιώτες υπακούν σε μένα, πολύ περισσότερο θα υπακούσουν τα στοιχεία της φύσεως και μακρόθεν τον θεραπεύσε. Και τότε είπε, ω μεγάλη πίστη, τέτοια πίστη δεν έβρικα ούτε μετά την ταξί του Ισραήλ. Πορεύω και σώζω. Πίστεως έχω, θερμής πίστεως. Πίστης χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Νεκρά πίστης. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε πίστη νεκρά, αλλά πρέπει να έχουμε πίστη ζωντανή. Πίστη είναι έργο εκκληρωμένη. Δεν αρκεί μόνο η ορθοδοξία, αλλά και η ορθοδοξία χρειάζεται. Ηνωμένα αυτά. Και όπως ο αιτός, εγώ έχω δει αιτού εις τα βουνά της Μακεδονίας, εις τον Μήδον επάνω. Θαυμάσιο ο πτηνών, βασιλεύς των πτηνών, βλέπει μακριά. Η άναμος κόψει στη μια φτερούγα του, δεν πετάει. Είδα από ένα δυστυχισμένο αετό που κόψε τη φτερούγα του και η κοιλία του έτσι με τα χάμω στα χώματα, η κοιλία του δεν μπορούσε να πετάξει. Και η εκκλησία μας είναι ορθοδοξία. Δύο πτέρυγες έχει. Μία πτέρυξη είναι τα ορθά δόγματα και το άλλο είναι ορθός βίος. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Ανέκαθεν το ιστορικό μας έθνος είχε δύο τα στέρυγα αυτά, πτηνών που επετούσε πάνω στα ύψη του ουρανού. Και πρέπει να παραμείνει όμως ορθοδοξία και ορθοπραξία, τα δύο αυτά. Αλλά δυστυχώς στον αιώνα μας η ορθοδοξία κινδυνεύει. Κινδυνεύει διότι τώρα τελευταίως έχει δημιουργηθεί μια νέα αίρεση. Η αίρεση λέγεται, όπως έχω πει κι άλλοτε, είναι η αίρεση ονομάζεται οικουμενισμός. Τι είναι οικουμενισμός, ότι θα διαλέξουν από όλες τις θρησκείες ό,τι θέλουν και θα στεγάσουν, θα κάνουν ναό, ναό, καινούριο ναό. Θα γκρεμίσουν τις παλιές εκκλησίες, θα χτίσουν καινούριο ναό και εκεί θα μαζευτούν όλοι οι ιερείς των θρησκειών. Θα είναι Ορθόδοξοι, θα είναι Δυτικοί, θα είναι Παπιστές, θα είναι Διαμαρτυρόμενοι, θα είναι Αγγλικανοί, θα είναι Βουδιστές, θα είναι Ιουδαίοι, θα είναι οι πάντες και θα είναι πανθρησκεία αυτή. Και τον κομμουνισμό αυτόν τον έλεγξε δρυμαίος ένας φιλόσοφος και θεολόγος υπέροχος, μάρτυρας ορθοδοξίας, ο Ιουστίνος ο Ποποβίτς, καθηγητής Βελιγραδίου της Σερβίας. Και αυτός είπε ότι ο οικουμενισμός, φέρτε ένα πίνακα να γράψουμε, ένα πίνακα, οικουμενισμός ίσον πανέρεσης, όλες οι αρέσεις, εκεί τίνομαι. Και προσκύνουν προς εκεί. Και ήθε η πατρίς μας, η μικρά μας πατρίς, να κρατήσει την Ορθοδοξία, ελέγεις και ενέργειες. Τα αυτά τα λίγα είχα να είπω. Τώρα θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, γιατί δεν λέει πιστεύω μένα. Αλλά λέει πιστεύω, έχει σημασία. Δεν είναι απλώς να λέμε πιστεύω, έχει σημασία γιατί λέμε πιστεύω. Σε ενικό, όχι πληθυντικό. Έχει τη σημασία της. Διότι, ως παράδειγμα θα αναφέρω, υπάρχει ένας ιατρός. Ιατρός είναι για όλους. Αλλά ένας ιατρός σε θεραπεύσει που μία ασθένεια είναι επικίνδυνο, δεν λες πλέον ο ιατρός μου είναι δικό σου πλέον ιατρός. Σε θεράπων ιατρός και όταν σε αντίσεις το λες γιατρέ μου τι κάνεις. Έτσι είναι. Μάλιστα είναι ιατρός πλέον ατομικό σου ιατρός. Και όπως ο Θωμάς, ο οποίος δεν επίστευε στον Χριστό, μόνο ότι όλοι ομολογούσαν τον Χριστό, αυτός δεν τον επίστευε και όταν τον είδε και τον είδε, τότε είπε «Ο Κυριός μου και ο Θεός μου». Έτσι λοιπόν η Ορθοδοξία πρέπει να γίνει ατομική, να είναι κτήμα δικό μας και καμία δύναμη στον κόσμο να μην μπορέσει να την κλείσει. Να μείνουμε σταθεροί και ακρόνητοι στα δόγματα της Αγίας μας Εκκλησίας. Αυτή είναι. Και αν θέλει ο Θεός την εορτή του Ευαγγελισμού που εορτάζει το έθνος μας, θα αποδείξει παραδείγματα ότι και η ελευθερία της πατρίδας μας, ο αγώνας, η Επανάσταση 21, είναι καρπός πίστεως, επίστευον εκείνη, πίστευον. Αναφέρω μόνο τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος
πολέμησε γενναίος και έλεγε όταν ήταν μια δύσκολη καμπή της, του αγώνος και ήταν όλοι απελπισμένοι, πήγε σε ένα ναό μέσα, γονάτισε, προσευχήθηκε όλη τη νύχτα και είπε, τι σου είπε, τι σου απήντησε η Παναγία. Η Παναγία μου είπε ότι δεν επιστρέφει, δεν αθετεί, δεν αρνείται την υπόσχεσή της. Και ό,τι είπε η Παναγία θα γίνει. Δεν είναι όπως οι μεγάλες δυνάμεις. Και έκανε εγώ. Και όταν στην Αθήνα, που ήταν εδώ τότε η Αθήνα, 10.000 μόνο λαό ήταν. Αυτό τότε σήμερα η Αθήνα έχει 4 εκατομμύρια και είναι η μεγαλύτερη πόλη της καταναλογίας όλων των πόλεων. Είναι κίνδυνος θάνατος. Κίνδυνος θάνατος. Τότε ήταν 10.000 και είχε ένα μόνο γυμνάσιο. Και τον κάλεσε στο γυμνάσιο και πήγε ο Κολοκοτρώνης και τι θα σας πω, παιδιά. Εγώ είμαι αγράμματος, λέει. Εκείνο έχω να σας πω ότι εμείς πολεμήσαμε και ελευθερώσαμε την πατρίδα, μια γωνιά της πατρίδας. Και εσείς λέω όταν. Και πρέπει να ξέρετε ότι πιάσαμε τα όπλα. Είπαμε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος. Αυτά λέει ο Κολοκοτρώνης. Και μετά λέει εμείς πιάσαμε, πολεμήσαμε. Εσείς τώρα οι νεότεροι θα φτιάσετε μια καινούργια Ελλάδα και εύχομαι η Ελλάδα αυτή να είναι ένδοξος και πανένδοξος, κήρυξη ορθοδοξίας σε αιώνας των αιώνων. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Κολοκοτρώνη. Ούτω πώς και εμείς λοιπόν θα απαντήσουμε ούτω πώς και θα γίνει η πίστη μας ατομική. Ατομική η πίστη μας. Αυτά τα ολίγα έχω να είπω και χαίρονται την παρουσία σας ορατών και ορατών ακροατήριων και θέλω να σας είπω ότι προσπαθώ τώρα ως συνοδικός, έπρεπε να είμαι στα σύνορα επάνω. Όπου εκεί στα σύνορα, όπως το είπα κατ' επανάληψη, το επαναλαμβάνω. Είμαι πλέον γέρος, πλησιάζω στα 90 ετών. Είμαι ο γεροντότερος των επισκόπων της Εκκλησίας Ελλάδος. Και επιθυμώ να αναχωρήσουμε το εξπρές στον άλλον κόσμο, όπου θα συναντήσουμε τις μεγάλες φυσιογνωμίες του αιώνα μας και ήθελε να μας ελεήσει ο Θεός. Εκεί μένουμε και δεν παρετούμεθα και αγωνιζόμεθα. Διότι όπως λέγουμε, φυλάσσομαι όχι λεκτικός θερμοπύλας, αλλά φυλάσσομαι πρακτικό, πραγματικός θερμοπύλας. Θερμοπύλαινε προς τα εκεί. Συνεδριάζουν οι Σκοπιανοί και έχουν αποφασίσει το θάνατό μας. Και καμιά μέρα θα ακούσετε ότι ο Αυγουστίνος πλέον δεν υπάρχει στην επίγειο ζωή. Και θα προσπαθήσω κι εγώ, θα προσπαθήσω να εμηθώ τον Μαβίλη, ο οποίος πίπτοντας εις των ρίσκων της Υπήρου στον πόλεμο της αυτό, είπε τα εξής: «Ω πατρίδα, πολλές τιμές μου έδωσες, αλλά η πιο μεγάλη πατρίδα τιμή είναι το ότι με εξίωσες να θυσιαστώ δια σένα». Τι ούτω θάνατο πρέπει να έχουμε κι εμείς. Έρχονται σκληρές ημέρες, προφητεύω, σκληρές ημέρες, και ας μείνουμε σταθεροί και ακρόνητοι στα δόγματα της Αγίας Εκκλησίας και να πολεμήσουμε τον οικουμενισμό, που έδρα δυστυχώς είναι το Πατριαρχείο, που αφόρησε τον αγαπητό μας Σιωτρόπουλο Κύρικα της Ορθοδοξίας μας και να έχουμε υπόψη μας όλα αυτά τα δεινά τα οποία έρχονται μεγάλα. Λέγε. Σε αυτό που είπατε, ότι το πιστεύω, λέει πιστεύω, πιστεύω ναι, το πιστεύω. Ναι. Στην καμπέρα που έγινε στην προσευχή με όλους τους αιρετικούς, ναι. Ο Αυλαγίας απήγγειλε το πιστεύω και το έκανε πληθυντικό. Πιστεύω με. Καλά, καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά, έτσι έχουν τα πράγματα. Θα μείνει το πιστεύω όπως μένει ο Όλυμπος με την κορυφή του, όπως μένουν τα Ιμαλάγια με τις κορυφές του, όπως μένουν αμετάβλητο θα μείνει εις αιώνας αιώνων, αρκεί εμείς όλοι μας να είμαστε συνδεμένοι αρήκτως και αυτό. Και το πιστεύω ακόμα η σημασία ότι πρέπει να προσέξουμε τούτο, ότι θα έρθουν χρόνια σκοτεινά, όπως στον Ηλία τον προφήτη. Ήθελε να αποθάνει ο Ηλίας ο προφήτης. Γιατί δεν υπήρχαν πλέον πιστοί. Είχαν κατασκευάσει τα γάλματα του Βάαλ και είπε θέλω να αποθάνω. Και είπε ο Θεός, όχι λέει, υπάρχουν ακόμα ολίγοι. 7.000 το λίμα, έτσι λέγεται λίμα, που δεν εγκατέλειψαν τον αληθινό Θεό. Και θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Και με 17.000 συνέχισε ο αγώνας, τον αγώνα κλπ. Έτσι θα μείνει, ολίγοι θα μείνουν. Πιστεύω λοιπόν, εγώ πιστεύω, τι σημαίνει το κάθε άτομο να το πούμε από την καρδιά μας. Ότι και αν υποθέσω στο σπίτι μέσα, δεν πιστεύω ο άντρας σου, δεν πιστεύω τα παιδιά σου, δεν πιστεύω και μία με ένας να μείνεις να λες πιστεύω. Και αν υποθέσουμε ότι η Αθήνα ολόκληρος γονατίζει μπροστά στο ΓΑΛ, στα νέα γάλματα του οικουμενισμού και πάλι να λες Κύριε πιστεύω, πιστεύω, ένας να μείνεις. Και αν κάνουμε την υπόθεση που δεν είναι μακριά και αυτή η υπόθεση, διότι κατά την αποκάλυψη θα έρθουν χρόνια σατανικά και ο Σατανάς τα λατρεύεται. Και έχουμε σατανιστάς,
ιδίως στην Αμερική και σε άλλα μέρη του κόσμου, και μάγια τρομερά σκάβουν τους τάφους τη νύχτα, βγάζουν τα κόκαλα και κάνουν θαύματα, κάνουν διάφορα μάγια. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα, και αν υποθέσουμε ότι σε όλο τον κόσμο ένας μήνυς, να ξαπιστεύω να λες, όχι όπως είπε ο κ. Σωτηρόπουλος, αυτοί φτιάχνουν καινούργιο πιστεύω. Πιστεύουμε οι Τεπταλοί, πιστεύουν οι Έλληνες, πιστεύουν οι Ρουμάνοι, πιστεύουν. Και να ευχόμεθα στον Θεό, διότι η Εκκλησία μας είναι διρημένη. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο διρημένη. Και όπως θα πληροφορήθηκε, με ανέθεση η Σύνοδος Ομοφόνος, πνέει ένα νέο πνεύμα στη Συνεραρχή, στην Σύνοδο. Ελπίζω να ακουστώ, διότι ο... Πιστεύω να ακουστώ και να βαδίσουμε προς μια συμφιλίωση των δύο πτερίων της Ιεραρχίας και η Ιεραρχία μας να μένει σταθερά και ακρόνητος και με θάρρος και με παρησία και σταθερότητα να αναγγέλει το πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, πίτρον όλων και γήσε. Παρακαλώ, παρακαλείστε το Θεό, θα μείνει και την άλλη Κυριακή, αν θέλει ο Θεός, θα κάνω κήρυγμα εδώ πάλι. Λοιπόν. Σας παρακαλώ, κάντε προσευχή. Ομολογώ την αδυναμία μου, ομολογώ την ασθενειά μου. Είμαι πλέον γέρος, 90 ετών, ο γεροντότερος επίσκοπος της Εκκλησίας Ελλάδος και έχω ανάγκη των προσευχών σας. Κοντά στις προσευχές που κάνετε, είναι μεγάλη δύναμη της προσευχής. Κοντά στις προσευχές που κάνετε για τα παιδιά σας, για τις γυναίκες σας, για τον κόσμο ολόκληρο, για την Ελλάδα μας, κάντε προσευχή για τον επίσκοπο Αυγουστίνων, των αμαρτωλών αυτών επίσκοπων, να τον δυναμώσει ώστε μέχρι τέλους να είναι Χριστός. Τώρα πού είναι ο Κινούσης, είναι εδώ ο Κινούσης. Ο Κινούσης δεν είναι εδώ. Πού είναι ο Κινούσης, δεν είναι εδώ. Αυτός ο Θαυμάσιος, δεν είναι εδώ, πώς δεν είναι εδώ. Ένα μικρό παιδί, πού είναι το μικρό. Έλα εδώ, έλα. Ο Κινούσης πού είναι. Έλα. Έλα μικρός, χαριτωμένος είναι. Μουσικά. Ένα μπράβο. Τραγούδι. Oh.
Το χαδάκι ρε, το χαδάκι είναι, το χαδάκι είναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ, το χαδάκι είναι. Δεν είναι παιδί ούτε στρατηγού, ούτε νομάρχου, ούτε εισαγγελέως, ούτε δικαστικού, ούτε πλουσίου τεινός. Είναι παιδί πάμπτωχο. Ο πατέρας του έπεσε χτίστης, έπεσε και τραυματίστης σοβαρός και αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Ο μικρός τον έχουμε στην κατασκήνωση και μας διασκέδαζε ως αηδόν, σαν αηδόνι τραγουδούσε. Και τώρα πάει στο μουσικό γυμνάσιο και μια μέρα, όπως μας είπε, αυτό το μεγαλύτερο χάρισμα το οποίο έχει, και ο Θεός τον κρατήσει αγνών και καθαρών και θέλει να γίνει ιερεύς του υψίστου. Λέγε. Εδώ, χειροκροτήσετε, μητέρα. Όλοι μαζί τώρα. Θες να ψάξεις κανένα πολιτική, Πάτερ Λαβρέντι. Έλα, την υπερμάχο. Όρθιοι. Υπερμάχο στρατηγό. Θες, θα τα θες. Ευλογία, ευλογία, ευλογία.